Πάμε ξανά στην πολιτική επικαιρότητα. Να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, που φανταστείτε τι ζέστη κάνει στην Αθήνα. Για πρώτη φορά βγαίνει με το πουκάμισο μόνο, ενώ είναι πάντα με το σακάκι, ο πρόεδρος. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Είναι πράγματι δύσκολη κατάσταση στην Αθήνα? Ναι, είναι λίγο έξω, ο ήλιος καίει. Ναι, να σας πω τώρα, τα πιο δύσκολα δεν είναι έξω ούτε μέσα, είναι παντού. Έτσι δεν είναι? Εσείς, ναι, πρόεδρε, με δηλώσεις όλο το προηγούμενο διάστημα, ενώ από τις 15 Ιουνίου και εδώ, σε αυτό το 15ημέρο, δεν βλέπετε τίποτα αισιόδοξο, παρά τον πανηγυρικό τόνο από την πλευρά της κυβέρνησης για την επίτευξη συμφωνίας. Εγώ είχα προειδοποιήσει, κύριε Σωτήρη μου, να μην χρησιμοποιήσουν το χρέος ως επικοινωνιακό τρίκ για τη δεύτερη αξιολόγηση. Mm-hmm. Αν πίστευαν ότι ορθώς πράττουν οι κυβερνώντες, έπρεπε να επιχειρηματολογήσουν με τα στοιχεία που είχαν. Και όχι να λένε θα φέρουμε ποσοτική χαλάρωση, θα φέρουμε μείωση χρέους, πράγματα που δεν επαληθεύτηκαν και εξευτελίστησαν με τον τρόπο αυτό. Πάντα ένας πολιτικός, άμα εν γνώση του χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία, κάποια στιγμή αποκαλύπτεται αυτό και ταπεινώνεται. Είναι γενική αρχή αυτό και στη ζωή μας, όποιο ο ψεύτης και ο κλέφτης, μια χρονιά, δύο χρονιές χαίρεται, την τρίτη δεν χαίρεται. Λοιπόν, χρησιμοποίησαν ψευδή στοιχεία για να πείσουν τους βουλευτές να ψηφίσουν τα σκληρά μέτρα. Καταλαβαίνω ότι ήταν σε δυσχερή θέση ο κύριος Τσίπρας. Αλλά από την άλλη μεριά, ένας ολόκληρος λαός παρακολουθεί μια κατάσταση ότι ούτε η ποσοτική χαλάρωση ικανοποιήθηκε, ούτε το χρέος μειώθηκε. Άρα ένας πρωθυπουργός που δεν βαρύνει η γνώμη του. Μια κυβέρνηση στην οποία δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη. Και το άσχημο είναι ότι εχθές πήγα στο Economist, στο συνέδριο του Economist, ναι, που μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης, και άκουσα και εκεί άναρθες κραυγές από τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή θα μειώσει τις κλίμακες φόρων, ακόμη και το κάτι τιμολόγια που επιτρέπει η εφορία να είναι χωρίς ΦΠΑ, που είναι μέχρι 10.000 τζίρο ετησίως, θα το κάνει 25.000 χωρίς ΦΠΑ για μικροβιοπαλαιστές. Και επειδή όμως είναι χιλιάδες αυτοί οι μικροβιοπαλαιστές, άμα πούμε μέχρι 25.000 να μην έχετε στα τιμολόγια σας ΦΠΑ, είναι μεγάλα ποσά αυτά που θα χάσει το κράτος. Και δεν είδα εκεί να αισθανθεί ο κ. Μητσοτάκης την υποχρέωση να πει από πού θα βρει λεφτά. Μετά όλο θα καταστρώσει σχέδιο για ανάπτυξη, όλο καταστρώνουν σχέδιο. Πόσο καιρό καταστρώνουν αυτό το σχέδιο και γιατί δεν το ολοκληρώνουν, δεν μπορώ να το καταλάβω, να δούμε κι εμείς. Δηλαδή βλέπω ότι η χώρα πάει από τον Άνω στον Καϊάφα. Δεν υπάρχει, ότι είναι άκυρη και εναλλακτική που εμφανίζεται, ναι, στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή εμφανίζεται γιατί ένας... Για να κάνετε αναφορά στη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι το κάνετε με αφορμή τις δημοσκοπήσεις, αυτό, έτσι δεν είναι? Όχι, το κάνω γενικά, ότι ένα επίσης κόμμα αυτοαποκαλούμενο μεγάλο, που είναι βέβαια και μεγάλο, η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει σοβαρότητα να έχει προτάσεις τεκμηριωμένες. Λέει παχιά λόγια, χρησιμοποιεί τη λογική του παρελθόντος, από τον Άνα στον Καϊάφα. Που αυτό είναι ένα ιουδαϊκό δόγμα, ότι άστον να καταρρεύσει ο Τσίπρας, θα έρθω εγώ, ο Κυριάκος. Η χώρα όμως, τι θα ωφεληθεί από αυτό? Απολύτως τίποτε, δοθέντος ότι αυτή τη στιγμή η δημόσια μηχανή είναι διαλυμένη. Είδατε και οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα σχέδια της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση ήθελε να εξαγγέλει ελέγχους φορολογικούς και να μην τους πραγματοποιεί και να έρχεται κάθε τέλος του χρόνου να επεκτείνει την παραγραφή. Και σου λένε και οι δικαστές πολύ ορθά,
Σου λένε και οι δικαστές, αφού έχεις όλα τα στοιχεία να βρεις ηλεκτρονικά την αλήθεια, γιατί δεν προχωράς, τι περιμένεις, τι παραγραφή, θα ψάχνουμε 20 χρόνια πριν? Ούτε οι τράπεζες δεν έχουν στοιχεία τέτοια 20 χρόνια πριν. Δεν έχουν τράπεζες για κανέναν. Τα αρχεία τα ηλεκτρονικά δεν υπάρχουν τόσο παλιά. Δηλαδή βλέπεις ένα κράτος που με ευκολία εξαγγέλει, με μεγαλοστομία εξαγγέλει ότι θα πατάξει τη φοροδιαφυγή και από την άλλη μεριά δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτό διαπιστώνουμε και βλέπουμε ότι και ο κύριος Τσίπρας νομίζω έχει την ευθύνη, έπρεπε να κάνει την αρχή τώρα, εν επιγνώση ότι κυβερνάει και αυτός ένα κόμμα που δεν πιστεύουν ούτε σε ιδιωτικοποιήσεις ούτε στην Ευρώπη, αλλά αναγκάστηκαν να κάνουν στροφή προς την Ευρώπη για να παραμείνουν στην εξουσία, γιατί πρώτα λέγανε θα εκβιάσουν, θα απειλήσουν, θα κάνει η Ευρώπη, θα αλλάξουν την Ευρώπη, λέγανε διάφορα τρελά στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσοβαρεύτησαν στη συνέχεια, γίνανε ρεαλιστές. Αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό. Όταν αντιμετωπίζει κανείς την πραγματικότητα να γίνεται ρεαλιστής, αυτό είναι έργο σοφροσύνης. Στο κόμμα του όμως συμμερίζονται τις απόψεις του κυρίου Τσίπρα όλοι. Μισό λεπτό λίγο να καταλάβω, γιατί εσείς λέτε ότι εξαπάτησε τους βουλευτές του, λέγοντάς τους ότι δεν θα ψηφίσουν αυτά που ψήφισαν ή ότι εν πάση περιπτώσει οι προοπτικές είναι πολύ διαφορετικές. Όχι, θα έπαιρνε για το χρέος. Ωραία, θα έπαιρνε τα μέτρα για το χρέος. Περίφημα. Λοιπόν. Και έτσι θα, μπροστά στην κοινωνία θα είναι κάπως δικαιολογημένοι για τα σκληρά μέτρα που θα ψήφιζαν. Αυτό τους, εκεί εξαπατήθησαν. Αυτό όμως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι ως μονάδα, ως ομάδα, το έχει ξαναζήσει. Είχαμε ένα μνημόνιο αμέσως μετά τις εκλογές, πάμε σε ένα δεύτερο τώρα, αλλά εξακολουθούν να έρχονται προς ψήφιση, όχι με την έννοια του πακέτου των μέτρων, αλλά έρχονται δυσάρεστα πράγματα. Εκεί γιατί δεν βλέπουμε διαφοροποιήσεις? Βγαίνουν πτέρυγες της αντιπολίτευσης και λένε γιατί αγαπούν πολύ την καρέκλα. Είστε από αυτούς που τη συμμερίζονται την άποψη? Όχι, απλά ο κάθε βουλευτής σκέπτεται ότι το να γίνει προδότης και να καταγγείλει την κυβέρνηση δεν θα του βγει σε καλό πολιτικά. Αυτό σκέπτονται. Εγώ πιστεύω ότι το 80% των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούν με τα ψηφιστέντα μέτρα και την πολιτική που τηρεί ο Τσίπρας. Αλλά δεν θέλουν και να τον ρίξουν. Ναι. Ξέρουν ότι είναι το βαρύ χαρτί της αριστεράς και της κυβέρνησης ο Τσίπρας και αν τον ανατρέψουν θα ξαναγίνουν ένα κόμμα του 3-4%. Εσείς πιστεύετε δηλαδή αν ο Τσίπρας χάσει, όποτε γίνουν εκλογές, δεν έχει σημασία αν θα είναι σε μήνες ή σε χρόνο από τώρα, ότι ο Τσίπρας θα παραμείνει στην ηγεσία ή τότε θα αρχίσει η πτώση του, η αποκαθήλωσή του? Αυτό θα υπάρξει γκρίνια μεγάλη, εξαρτάται και τι είδους ήττα θα υποστούν. Αν υποστούν μια ήττα του 22% είναι ανεκτή. Ναι. Αν υποστούν όμως μια ήττα του 12% θα είναι επανολευθερία. Εσείς βλέπετε ότι θα μπορούσε να τύχη, πέσει, να συρρυκνωθεί το 35 που πήρε για σε δύο αναμετρήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ να πέσει ακόμη και στο 12, 13, 14, να είναι δηλαδή κάτω από το 15. Αν συνεχίσει όπως πάει, σκληρά μέτρα, κοψίματα μισθών και συντάξεων και ισότι στόχο θέτει για ανάπτυξη αποτυγχάνει, ο λαός δεν συγχωρεί. Ο λαός του έδωσε μια διετία επίοικιας. Από εδώ και πέρα όμως έχει 2,5 χρόνια, κρίνεται με κάποια αυστηρότητα. Δεν είναι χαϊδεμένο παιδί να ό,τι και να κάνει ο πατέρας να πει παιδί μου είναι το συγχωρώ. Ο κόσμος θέλει και μια ανταπόκριση από τον Πρωθυπουργό. Μια εμπιστοσύνη, ένα αίσθημα ευθύνης. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα τελειώνουν τα ψέματα. Γιατί έχει αλυσοδέσει τη χώρα για 5 χρόνια με 3,5% πλεόνασμα και για 43 ακόμη χρόνια με 2%. Και αν μου βρείτε μια χώρα άλλη στον κόσμο να έχει αλυσοδεθεί έτσι, να έχει φορέσει τόσο στενό κορσέ, δεν υπάρχει άλλη χώρα. Και ελπίζω εγώ, βασίμως, ότι αν υπάρξει μια κυβέρνηση σοβαρή, μεγάλη κυβέρνηση στην Ελλάδα και πάει έξω και επαναδιαπραγματευτεί, θα δείξουν οι ξένοι μεγαλείο και καλοσύνη,
Διότι δεν υπάρχει χώρα που μπορεί να επιβιώσει έχουσα 5 χρόνια 3,5 και 43 χρόνια 2%. Αυτή η χώρα δεν θα αναπνεύσει ποτέ. Αυτή η χώρα θα είναι με τη θηλιά στο λαιμό. Δεν μπορεί να, είναι πολλά τα χρόνια δηλαδή. Θα πεθάνουμε εμείς, θα πεθάνουν και τα παιδιά μας και ακόμη του Τσίπρα την υπογραφή θα πληρώνει η χώρα. Γι' αυτό λέω ότι είναι έγκλημα και ο Μητσοτάκης, ο οποίος βλέπει ότι είναι μια κακή κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν δείχνει σοβαρότητα. Δεν τεκμηριώνει ένα πολιτικό λόγο εμπιστοσύνης. Δείχνουν απλά εξουσιομανία οι Μητσοτάκηδες, ότι το μόνο που κοιτάζουν είναι η εξουσία. Και βλέπεις ένα λαό απογοητευμένο να τους βρίζει όλους στα καφενεία και να αντιμετωπίζουμε όπου και αν πηγαίνουμε μια εικόνα απαξίωσης της πολιτικής. Αυτό συναντάμε. Ακόμη και Ένωση Κεντρών, που, η Ένωση Κεντρών που είναι ένα καινούριο κόμμα που δεν έχει ευθύνη για αυτό που έχει γίνει, παρά τα αυτά και εμείς εισπράττουμε την αγανάκτηση της κοινωνίας. Συνεπώς μας δίνεται και μια πρόγευση των όσων θα πείτε τη Δευτέρα στη Βουλή στην συζήτηση για την οικονομία και τη συμφωνία. Τη Δευτέρα είναι, κύριε Πρόεδρε, η μάχη των μαχών είναι τη Δευτέρα. Εγώ τώρα αύριο Παρασκευή θα είμαι στα Τρίκαλα, γίνεται ένα συνέδριο για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Είναι ένα μεγάλο περιβαλλοντολογικό συνέδριο και θα πάω, θα φύγω σε λίγες ώρες για να βρίσκομαι στα Τρίκαλα, είμαι καλεσμένος και από τους δημάρχους και τη Δευτέρα θα κατεβούμε εδώ, τη Δευτέρα προβλέπω μεγάλη μάχη, αν και στη Βουλή ξέρετε τι κακό υπάρχει. Όπου προβλέπουμε μεγάλες μάχες στη Βουλή, με τις κοκορομαχίες που κάνει ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και τις αντεκλήσεις της συνεχής επί ανουσίων θεμάτων, γιατί να έχεις αντεκλήσεις επί ουσιωδών ζητημάτων έχει αξία. Αλλά όταν κάνουν αντεκλήσεις εντυπωσιασμού και μόνον, χάνει την αξία η συζήτηση. Αλλά εμείς σαν Ένωση Κεντρών θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε στο λαό, να καταλάβει ότι είμαστε ένα κόμμα που μπήκαμε μετά 40 ετών αγώνα στη Βουλή. Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε την ίδια κατάσταση, δηλαδή μετακλητούς, αποσπασμένους, βουλευτών, λεφτά, το ένα το άλλο, το έσχος του πολιτικού χρήματος, ότι θέλουμε να σταματήσουν οι προσλήψεις οι παράνομες, θέλουμε οι πολλές συντάξεις να συγχωνευτούν σε μία, θέλουμε όλα τα κόμματα να κάτσουν σε ένα τραπέζι προς κατάστρωση ενός εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης. Όλα αυτά θα προσπαθήσω, κύριε Σωτήρη μου, με τις ταπεινές δυνάμεις που διαθέτω σαν Βασίλης Λεβέντης, να τα εισάγω στη Βουλή και καλώ τον κόσμο να δει την Βουλή τη Δευτέρα. Ελάτε γιατί να θα μου είναι πείτε. Η μάχη των μαχών. Ελάτε να μου πείτε τώρα. Κατάλαβα ότι θα μείνετε το Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα. Θα πάω από Παρασκευή μέχρι Σάββατο θα μείνω. Α, άρα δεν θα πάτε στο συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Ναι, έστειλα ήδη επιστολή στην κυρία Γεννηματά, γιατί με κάλεσε εν υπογράφος. Έστειλα ότι επειδή είναι σοβαρό το θέμα του συνεδρίου, δηλαδή είναι ένα συνέδριο που το περίμενα επί 5 χρόνια, είχα συμβάλει στην δημιουργία και προετοιμασία του και έτυχε να είναι την ίδια μέρα. Μάλιστα. Τι να κάνουμε, θα στείλετε κάποιον, το λέω. Και είπα να με ζητήσω συγγνώμη για την Ναι, Πρόεδρε μου, το λέω γιατί όσο γινόντουσαν κάποιες δημιουργίες. Με κάλεσε και με. Ναι. Πείτε μας. Με κάλεσε και με παρεκάλεσε να, από πλευράς Ένωσης Κεντρών να βγάλω λόγο, δηλαδή ένα χαιρετισμό στο συνέδριο. Ποιος 10 θα τον κάνει το χαιρετισμό τελικά από εσάς? Αυτό το αντιμετωπίζω τώρα γιατί όλοι οι βουλευτές μας είναι στις περιφέρειές τους. Είναι κάτι που... Αλλά εν πάση περιπτώσει είμαι θα ευχή, το λέω, είμαι, ξέρετε, δεν σας ρωτώ τυχαία για δεν το παρεξηγούμε θα... Εγώ ευχήθηκα στην επιστολή. Να πάω λίγο στο ερώτημά μου, Πρόεδρε. Να πάω στο ερώτημα. Όχι, δεν σας ρωτώ τυχαία. Ωραία. Μην πάτε. Ναι. Ευχήθηκα στην επιστολή μου να βρούνε πορεία συνένεσης και με προσπάθεια σύμπραξης όλων των δημοκρατικών δυνάμεων. Ευχήθηκα, παρότι έχω μεγάλα παράπονα από το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, που δεν ψήφισε την απλή αναλογική. Ελάτε να τα δούμε αυτά. 200,
210 εκατομμύρια δάνεια. Όλα πρόεδρε. Αυτά με έχουν στενοχωρήσει. Δεν σας ναι. ρώτησα τυχαία, διότι δημόσια έχετε εκφράσει τη δυσαρέσκειά σας για το θέμα της απλής ναι. αναλογικής, για τα μεγάλα του χρέη. Αλλά με την ίδια τη γεννηματά είμαι φίλος. Για το γεγονός ότι όταν. Πώς είστε φίλος, όταν γίνονταν οι ζυμώσεις στην κεντροαριστερά. Ήμουνα του πατέρα της φίλος. Όταν γίνονταν οι ζυμώσεις στην κεντροαριστερά, πρόεδρε μου, και δεν σας κάλεσε η γεννηματά. Και εκεί είχατε εκφράσει δυσαρέσκεια λέγοντας πως κι εγώ. Η αλήθεια δεν είναι ότι. Έλα. Ναι, η αλήθεια όμως δεν είναι έτσι. Με κάλεσε. Με κάλεσε προφορικά, ήμασταν σε μια συνάντηση κάπου και μου είπε θα σε συμβάλλετε. Σε σπίτι ήσασταν. Τότε της εξήγησα ότι έχω πάρα πολύ στενοχωρηθεί με την ψήφο που δώσανε υπέρ της ενισχυμένης που χάρισαν 50 έδρες δώρο στο Μητσοτάκη. Ότι χρωστούν 210 εκατομμύρια σε τράπεζες και δεν μπορεί ένα τέτοιο κόμμα να θέλει ξανά την ψήφο. Ότι κάνανε 1 εκατομμύριο ρουσφέτια σαν Μπασόκ και φτώχευσαν τη χώρα. Είμαι, λέω, λοιπόν στενοχωρημένος. Προχωρήστε, λέω, ωστόσο εσείς και αν καταφέρετε και πάρετε κοντά σας κάποιους, συζητάμε πάλι. Δηλαδή εγώ δεν έχω αποκλείσει τη συζήτηση, απλά είμαι στενοχωρημένος με το παρελθόν τους. Και έχω πρόβλημα πώς θα πω στους ψηφοφόρους της Ένωσης Κεντρών, αφού αγωνίστηκα 40 χρόνια να τους πάρω από το σύστημα Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, πώς θα τους πω πάμε να ξαναενωθούμε. Έχω πρόβλημα. Εσείς αν πηγαίνατε κάπου... Έκανα 40 ετών αγώνα. Έχετε δίκιο, έτσι. Για να πάρω μια μερίδα ωραία. Της κοινωνίας με το μέρος μου. Πρόεδρε μου. Πώς θα πω σε αυτή τη μερίδα, παιδιά, ξέρετε, πρέπει να ξαναπάμε με το Πασόκ. Ακούστε με. Δεν είναι εύκολο. Το Πασόκ του 1 εκατομμυρίου διορισμών, το Πασόκ της ενισχυμένης, το Πασόκ των 210 εκατομμυρίων δανείων. Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα για μένα. Αν εσείς, πρόεδρε μου, πηγαίνατε κάπου, θα πηγαίνατε στο Πασόκ ή θα πηγαίνατε στους 3 πρώην Πασόκους, δηλαδή Διαμαντοπούλου, Ραγκούση, Φλωρίδη, που κάνουν τη δική τους. Όλους οι ίδιους τους θεωρώ. Είναι ίδια. Αυτοί όλοι... ναι, γιατί αυτοί ήταν υπουργοί σε ένα σύστημα που διόριζε, που έπαιρνε δάνεια, που έκανε όλες αυτές τις σκανδαλώδεις συμβάσεις κλπ. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ήταν καλή η Φόφη, κακή η Διαμαντοπούλου. Όλοι σε ένα καζάνι βράζουν αυτοί. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πώς θα πορευτεί η χώρα από εδώ και πέρα. Θα πορευτεί με αυτή τη δυσκολία που είναι φανερή σε κάθε νοικοκυριό. Δεν μιλώ για τους μικρομεσαίους, αυτοί έχουν ζοριστεί. Πλέον ζορίζονται και οι έχοντες. Με την έννοια ότι από αυτούς περίμενε λίγο να ροντάρει το σύστημα, να δώσουν αυτοί κάτι για να έχουμε έσοδο. Ποιος σας ενοχλεί εκεί, τι γίνεται. Ναι. Η άποψή μου, εγώ το είπα στον Τσίπρα, γιατί κάτσαμε μια μισή ώρα και κουβεντιάσαμε προημερών, προ μια εβδομάδα. Και του είπα, εσύ σαν πρωθυπουργός, εσύ έχεις την ευθύνη. Είπες κάποια πράγματα, δεν ετηρήθησαν. Εσύ έχεις υποχρέωση να καλέσεις το Μητσοτάκη, όχι απλά σε συζητήσεις μισής ώρας, όχι σε ενημερώσεις απλά τέτοιες τυπικές, αλλά σε μια προσπάθεια να φτιαχτεί μια κυβέρνηση και των δυο σας. Έχετε υποχρέωση, του λέω, αν πονάτε τη χώρα, αν χρειαστεί, άφησε την καρέκλα της εξουσίας. Άφησε τη, να δείξεις ότι για τον τόπο τα θυσιάζεις όλα. Και ζήτα αντίστοιχη θυσία από το Μητσοτάκη να σταματήσει να ζητάει εκλογές αυτή τη στιγμή, γιατί θέτει σε κίνδυνο τη χώρα, και να συμβάλλει για 2 χρόνια 3 να έχουμε μια σταθερότητα, μια ομαλότητα. Χάρη της οικονομίας, του λέω. Και αν δεν το δεχτεί ο Μητσοτάκης, θα έχει μετά ευθύνη όλη ο Μητσοτάκης. Ενώ τώρα έτσι που φέρεσαι, του λέω, και εσύ. Ο Μητσοτάκης λέει ότι εσύ είσαι αρχομανής. Δηλαδή, όταν κουβεντιάζω με τον Μητσοτάκη, μου λέει ότι φταίει ο Τσίπρας. Που δεν γίνεται κάτι τέτοιο, μια μεγάλη κυβέρνηση. Όταν κουβεντιάζω με τον Τσίπρα, μου λέει δεν θέλει ο Μητσοτάκης. Και σας τρελαίνουν, πρόεδρε μου. Πώς είναι λοιπόν να σταματήσουν να παίζουν την κολοκυθιά. Ναι, να σταματήσουν να παίζουν την κολοκυθιά. Να κοιτάξουν το λαό στα μάτια, γιατί είναι υπεύθυνοι για την πτώχευση της χώρας. Και να φτιάξουμε μια κυβέρνηση. Αυτό κάνουν, όπως το λέτε, παίζουν την κολοκυθιά τώρα. Δεν είναι σωστό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αυτοκτονούν, υπάρχουν άνεργοι, υπάρχουν που αναχωρούν στο εξωτερικό. Απέναντι σε όλους αυτούς έχουν χρέος να σκεφτούν με σοβαρότητα.
Πού ωραία θα σας πάνε στα Τρίκαλα. Θα μείνετε Τρίκαλα ή θα πάτε στα Ορεινά που είναι υπέροχα. Τρίκαλα. Τρίκαλα θα μείνετε. Τρίκαλα. Ωραία, αγαπώ τα Τρίκαλα. Απλώς επειδή θα έχει πολύ ζέστη, ναι, το δεν λέω. Έχει. Λοιπόν, θα πάω και άλλη φορά. Ναι. Θα πάω και άλλη φορά να κάνω αυτά που λέτε τα Ορεινά. Τα Ορεινά τώρα είναι να πάμε παιδινά. Θα τώρα να πάμε παιδινά. Και στα Τσιμέντα. Για να...